είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Γιατί ξέρεις, εμείς θεωρούμε στο Υπουργείο ότι τα έργα δεν χωρίζονται σε αυτά του Υπουργείου, σε αυτά τις περιφέρειες ή σε αυτά τον κόσμο. Και δεν απασχολεί τον κόσμο τελικά ποιο δρομολογεί και ποιο κάνει τα έργα. Αποτελέσματα από αυτά. Αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο νομίζω ότι αυτό είναι το, η ουσία της σημερινής μας συζήτησης. Η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εκμεταλλευτεί κονδύλια 32 δις. Είναι μια τεράστια πρόσκληση. Αλλά έχει και πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί πολλά από αυτά τα έργα, όπως ξέρουμε όλοι, πρέπει να συμβασιοποιηθούν εντό ικανότητα δυνατών. Ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, είχαμε και την συνεργάσκεψη πριν από λίγο καιρό με όλους τους περιφερειάρχες και ήδη, και αυτό πρέπει να το πω δημοσίως, ο Απόστολος έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για αυτά τα ζητήματα. Έχει και έναν άλλο ρόλο λοιπόν, πέρα από το ρόλο του περιφερειάρχη της Μακεδονίας και της περιφερειάρχης μάλλον στην κοινωνία που είναι στο νομό ενώ, πρέπει να παίξεις και τον ρόλο του να μαζέψεις και να συντονίσεις τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να προσπαθήσουν το διάστημα των επόμενων δύο ετών. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα το οποίο είναι συμβολικό για μένα. Όταν είχε γίνει η καταστροφή της Χαλκιδικής, ο περιφερειάρχης με είχε πάει να δω το τυφλό χιλιόμετρο της Φωτίδου. Αυτό το έργο λοιπόν, το οποίο όταν το είδαμε μόνο ως ανέκδοτο, εμένα μου φάνηκε τουλάχιστον, ήδη δρομολογείται και δημοκρατείται και έτσι αυτό προχωράει. Να αναφερθώ όμως και πιο σημαντικά έργα, το flyover. Ένα έργο που γίνεται με ΣΔΙ, ένα έργο το οποίο την άλλη εβδομάδα εμείς είχαμε δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μάλλον και δεσμευτεί από βήματος ΔΕΦ, το έργο αυτό μέσα σε έναν χρόνο ήταν έτοιμο να ξεκινήσει και την άλλη εβδομάδα πλέον δημοκρατείται και αυτό το έργο. Να μιλήσουμε όμως και για τον έκτο προβλήτα με την Παρθένα. Και για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία νομίζω ότι χρονίζουν ότι ο κόσμος τα έχει ακούσει πάρα πολλές φορές και έχει κουράσει να τα ακούει. Η συνεργασία λοιπόν με την περιφέρειά σου, η συνεργασία όμως και με τον ίδιο ως πρόεδρο του περιφερειών είναι εξαιρετικά σημαντική και πιστεύω ότι οι περιφέρειες θα παίξουν πρωταρχικό ρόλο στο ταμείο ανασυγκρότησης. Γιατί τελικά εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς ποιες είναι οι ανάγκες στην περιφέρεια. Γι' αυτό κάποτε το κεντρικό κράτος των